Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα που έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για τα 60 χρόνια του Θεάτρου Τέχνης στο Κάμπτεν. Τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 60 χρόνων από την ίδρυση του Θεάτρου Τέχνης. Η κάμερα του Hellenic TV παρευρέθηκε σε μία από αυτές τις εκδηλώσεις όπου είχε ποίηση, χορό και τραγούδι. Ας παρακολουθήσουμε πρώτα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Διευθυντή του Θεάτρου, κ. Γιώργου Ευγενίου. Καλώς ορίσατε στο Θεάτρο Τέχνης που γιορτάζει τα 60 του χρόνια. Από το 57 μέχρι σήμερα ήταν ένας αγώνας και συνεχίζει να είναι αγώνας. Ξεκινήσαμε από τα δικά μας δωμάτια, μετά σε ένα γκαράζ που ανήκε σε κάποιο Κύπριο που η κόρη του είχε συνδεθεί μαζί μας, η Κρίστια Νίλο, η Νίλο Κρίστιαν. Και μετά πήγαμε σε μια παράγκα του σιδηροδρόμου την οποία κάναμε εμείς θεατράκι. Το 1974 τελείωσε και μετά το Δημαρχείο απεφάσισε να το αντιχαλάσει. Παρόλο στους αγώνες να το σώσουμε, δεν κατορθώσαμε. Και το 1978 ήρθαμε εδώ που είναι Vicarage και ανήκει στην Εκκλησία των Άγγλων. Και τελικά το αγοράσαμε αυτό το 1987. Και είναι ευχής έργο που μπορέσαμε να αγοράσουμε αυτό το κτίριο, διότι χωρίς αυτό το κτίριο το Θέατρο Τέχνης δεν θα μπορούσε να συνεχίσει. Και υπήρξαν από το 1987 μέχρι σήμερα, είχαμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις εδώ. Ο Βασίλης Παναγή και ο ηθοποιός Πάνος Αβίδης απήγγειλαν ποίηματα στα πλαίσια των εορτασμών για τα 60 χρόνια από την ίδρυση του Θεάτρου Τέχνης. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα ποίηματα. Καλησπέρα σας, good evening, καλησπέρα. Mr. Panos Savidis is with me tonight. Θα διαβάσουμε, θα απαγγείλουμε κάποια ποίηματα, δύο ποίηματα κανονικά, τα οποία έχω γράψει εγώ ίδιος και ο Πάνος και εγώ το έχουμε παρουσιάσει το ένα πριν αρκετό χρονικό διάστημα. Είναι ένα ποίημα γραμμένο μέσα από την καρδιά μου, περασμένο μέσα από τα όνειρά μου, τη διαδρομή μου να φτάσω μέχρι σήμερα μετά από την... πριν ακόμα από την εισβολή και την πορεία μου μέχρι σήμερα, τα αισθήματά μου για την πατρίδα μου, για το χωριό μου, για τον τόπο που γεννήθηκα και ένα ποίημα το οποίο έχει σχέση με την Ευρώπη, πώς βλέπω εγώ την Ευρώπη στην καρδιά μου. Και στη συνέχεια θα έχουμε ένα απόσπασμα από έναν έργο που θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες λίγο αργότερα. Ευρώπη. Ευρώπη των ανθρώπων, της γης και του ουρανού. Ευρώπη της αγάπης, του πολιτισμού. Τόπος δικός μου και δικό σου. Σπίτι των πλουσίων, καλύβα των φτωχών. Ευρώπη της καρδιάς και του μυαλού. Ο τόπος δεν υπάρχει, δεν είναι όμοιος αλλού. Ευρώπη μου, στα σπλάχνα σου θα μείνω, όλους τους πόνους και χαρές θα παρατείνω. Europe is the place I am living, where I landed my dreams. It is my road to Ithaca, where I belong and breathe, my dedication and consideration. What else do I have for you, Europe, Europe, Europe? Give me a platform to open my heart, a road to plan my journey, time to write my history, a reason to be my destiny. Europe, 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 be romantic and sweet. Let me have your goods. Let me eat. Open your heart. Let me be your lover. Make me happy forever. Do not push me away.
Κράτα με κοντά σου για να σ' αγαπώ. Δώσε μου ένα λόγο να ζω και ένα σκοπό. Αμέσως μετά τα ποίηματα ακολούθησαν χορευτικά. Η Βασίλα Χριστοδούλου μαζί με τον Μάρκο Καλογεράκη χορέψαν παραδοσιακούς χορούς. Ας δούμε ένα απόσπασμα από το χορευτικό. Η βραδιά έκλεισε με τραγούδια από τα μέλη της χοροδίας της ΕΚΑ. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από αυτά τα τραγούδια. Να ξέρεις πως σε ζηλεύε το πιο όμορφο λουλούδι. Να ξέρεις πως σε ζηλεύε το πιο όμορφο λουλούδι. Κοιμήνω, μας παράβωσες, σύγκριτο μαντολίνο, πορεί μας κλάβωσες.